Εσύ τι γνωρίζεις για τον καρκίνο του μαστού? Και τι με νοιάζει με ένα καλό καρκίνο του μαστού? Νέα είμαι, υγιής είμαι, φτου φτου, μακριά από μας αυτά. Πρόληψη κάνεις? Πας στο γιατρό σου? Σε τρελή παιδί μου, και άμα μου βρει τίποτα? Τι φοβάσαι? Ο καρκίνος του μαστού αντιμετωπίζεται. Βάλε στόχο την πρόληψη. Δεν είσαι μόνο. Βάζουμε στόχο λοιπόν την πρόληψη. Είπαμε Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Έχουμε την χαρά να συζητάμε για το θέμα αυτό, γιατί αυτό το θέμα πρέπει να το συζητάμε για να κινητοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να ελέγχεται, να ελέγχεται τακτικά, γιατί η πρόληψη είναι εκείνη η οποία σώζει ζωές. Θα μας πούνε όμως περισσότερο. Η κυρία Ελίτσα Ζαχαράκη, η οποία είναι κοντά μας, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Στόχος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Ευστράτιος Καραγιανακίδης είναι ακτινολόγος και εθελοντής ιατρός του Στόχου. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε και εσείς κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Ζαχαράκη, Οκτώβριος, μήνας πρόληψης. Και μπαίνετε δυναμικά στον μήνα πρόληψης και με αυτό το σποτάκι το οποίο είδαμε. Το σποτάκι ξεκίνησε όντως το μήνα της πρόληψης. Με την καλή συνάδελφο την Αδριανή, την Αγγελιδάκη. Ένα σποτάκι με το οποίο νομίζω ότι μπαίνετε κατευθείαν στο ζουμί που λέμε. Εκεί που πρέπει κάθε γυναίκα να εστιάσει. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Αυτό είναι το βασικό. Το σποτάκι ήταν μια σκέψη, μετά δημιουργήθηκε όλο αυτό που έγινε πολύ δυνατό και έτσι μπορούμε μέσα από αυτό να μεταφέρουμε το μήνυμα της πρόληψης. Γιατί όλες οι λέξεις, οι προτασούλες όλες είναι αυτό που λέει κάθε μια γυναίκα. Και έτσι νομίζω ότι πιάσαμε ακριβώς αυτό που έπρεπε να πιάσουμε. Φοβάται η Ελληνίδα, φοβάται η κάθε γυναίκα, όχι μόνο η Ελληνίδα, η κάθε γυναίκα να ελεγχθεί στον μαστό συγκεκριμένα. Στο μαστό. Φοβούνται πάρα πολύ, γιατί δεν θέλουν να τους βρουν κάτι. Αυτό είναι το πρόβλημα που λέμε, δεν πάω και αν μου βρουν κάτι. Ναι, αλλά πρέπει όμως. Γιατί όσο πιο νωρίς το βρούμε, τόσο πιο εύκολα είναι και η αντιμετώπιση του. Κυρία Καραγιανακίδη, πείτε ότι ξεπερνάμε το φόβο και έρχεται μια γυναίκα. Και ενδεχομένως η εξέταση να μην είναι τελείως καθαρή, που λέμε, κάτι να εντοπιστεί. Τι πρέπει να γνωρίζει η γυναίκα αυτή για τα συγκεκριμένα τα ιατρικά δεδομένα που έχουμε τώρα, όχι μόνο στο να βρούμε το πρόβλημα, αλλά και στο να το αντιμετωπίσουμε? Το πιο σημαντικό σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι η έγκαιρη διάγνωση. Να έρθει δηλαδή η γυναίκα πριν καν το ψηλαφίσει ή όταν θα το ψηλαφίσει να έρθει αμέσως. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μόνο έτσι υπάρχει πρόληψη, γιατί δεν υπάρχει ένα εμβόλιο, δεν υπάρχει ένα φάρμακο, κάτι που να το δώσουμε για να υπάρξει πρόληψη. Πρόληψη ισοδυναμεί στο μαστό, μόνο η έγκαιρη διάγνωση είναι αυτό που μπορεί να σώσει μια γυναίκα. Και πλέον έτσι όπως είναι όλες οι γυναίκες ευαισθητοποιημένες, βρίσκουμε το πρόβλημα σε πολύ πρώιμα στάδια και έτσι λοιπόν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί σχεδόν 100%. Και είναι και μεγάλα τα ποσοστά των γυναικών οι οποίες βγαίνουν νικήτριες από αυτό. Βγαίνουν νικήτριες επειδή εντοπίστηκε νωρίς. Ναι. Μόνο με αυτό. Πρόβλημα έχουμε λίγο μόνο στις πιο μεγάλες ηλικίες που, όπως είπατε προηγουμένως, είναι λίγο ταμπού. Οι λίγο πιο μεγάλες ηλικίες γυναίκες, οι οποίες κινδυνεύουν και αυτές πάρα πολύ όσο αυξάνεται η ηλικία τους από τον καρκίνο του μαστού, λίγο δεν το λένε εύκολα. Θα το κρύψουν, νομίζουν ότι κάπου χτύπησαν, ότι κάτι άλλο συμβαίνει, δεν θα το πούν εύκολα. Οι μικρές όμως, σε πιο μικρές ηλικίες, δηλαδή μετά τα 40, 45, 50, που οι γυναίκες είναι λίγο πιο τακτικές στον έλεγχό τους, γιατί όλο και από κάπου θα έχουν θορυβηθεί ή κάπου θα έχουν ενημερωθεί, αυτές οι γυναίκες θα είναι η αντιμετώπιση τους πολύ πιο εύκολη. Ο τακτικός έλεγχος για μια γυναίκα ποιος θα πρέπει να είναι, βάσει φυσικά και της ηλικίας της, έτσι αν μπορούμε να το χωρίσουμε ανά ηλικιακή ομάδα, χωρίς να φτάσει στο σημείο να ψηλαφίσει κάτι, οπότε και εννοείται ότι θα πάει στον γιατρό, αλλά πριν, η πρόληψη, ο προληπτικός έλεγχος, κάθε πότε πρέπει να γίνει? Σωστά. Η ηλικία είναι αυτό που καθορίζει το τι μέθοδο θα ακολουθήσουμε. Λέμε λοιπόν ότι μετά τα 40, από τα 40 και έπειτα κάνουμε μαστογραφία κάθε χρόνο. Πριν τα 40, μετά τα 35, θα κάνουμε ενδεχομένως την πρώτη μαστογραφία αναφοράς, για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης με την πρώτη κανονική που θα κάνουμε στα 40. Ή πριν τα 40 κάνουν όλες οι γυναίκες οι οποίες θέλουν να εξεταστούν με υπερηχογράφημα και
να κάνουν με αυτόν τον τρόπο έναν έλεγχο απεικονιστικό του μαστού. Συνήθως αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχουν στις περισσότερες γυναίκες, επειδή έχουν έτσι ένα πυκνό μαστό, είναι καλό να συνδυάζονται οι δύο εξετάσεις μαζί, δηλαδή μαστογραφία και υπεριοχογράφη. Κυρία Ζαχαράκη, τι περιλαμβάνει αυτός ο μήνας, τι είναι εκείνο το οποίο κάνει ο στόχος για να κινητοποιήσει τις γυναίκες? Γνωρίζω ότι και το Σαββατοκύριακο το οποίο μας έρχεται είναι ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δράσης. 13 και 14 του μήνα θα είμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας από τις 9 η ώρα μέχρι τις 5 και θα κάνουμε δωρεάν υπέρηχο στις γυναίκες. Θα είναι με σειρά προτεραιότητας. Και το βράδυ του Σαββάτου θα κάνουμε μία εκδήλωση χορού, γυμναστικής, που και από εκεί μέσα θα μεταφέρουμε πάλι επίσης το μήνυμα της πρόληψης, γιατί όπως λέμε ότι 30 λεπτά άσκησης την ημέρα αποφεύγουμε το 20% για καρκίνο του στήθους. Άρα εκεί θα βρίσκονται και οι γυμναστές. Και οι γυμναστές, και... έχουμε την ομάδα εθελοντών μας που θα έρθουν από όλη την Κρήτη και θα στηρίξουν όλη αυτή την εκδήλωση, και φέτος έχουμε και έναν από Αθήνα, εθελοντή καινούριο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ναι. Υπάρχουν νέοι εθελοντές. Θα έχει πάρα πολύ χορό, γυμναστική, θα είναι πολύ έντονο. Άρα είναι... όσο πάει και μεγαλώνει. Άρα είναι εορταστικό κλίμα. Ναι, θα είναι πάρα πολύ όμορφο, ναι. Θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο. Και έτσι και το πρωί θα μπορούμε να μεταφέρουμε την πρόληψη με τον γιατρό μας και το βράδυ με τους γυμναστές μας. Λοιπόν, είπαμε από τις 9 μέχρι τις 5 όλη μέρα και Σάββατο και Κυριακή δωρεάν έλεγχος. Υπέρηχος μαστού. Και ενημέρωση των γυναικών. Ναι. Προτεραιότητας. Η εμπειρία σας από τέτοιες δράσεις λέει ότι οι γυναίκες έτσι έρχονται σε αυτές τις δράσεις, τις δωρεάν δράσεις, γιατί φυσικά απευθύνεστε και στο κοινό εκείνο που ενδεχομένως να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να κάνει έναν υπέρηχο έξω από μια τέτοια δράση. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και η σκέψη μας από την αρχή και με τον γιατρό εδώ, είχαμε πει για ένα υπέρηχο. Γιατί όντως είναι πολύ δύσκολα τα οικονομικά πολλών γυναικών τώρα. Mm. Και ένας υπέρηχος όταν θα βρεθεί και θα είναι δωρεάν για εκείνες, είναι χαρά Θεού, πιστεύω. Έτσι. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να την εκμεταλλευτούν. 9 με 5 λοιπόν στην Πλατεία Ελευθερίας. Και θέλω να μου πείτε και εσείς, κύριε Καραγιανακίδη, επειδή συμμετέχετε σε αυτή την δράση τελείως εθελοντικά και περνάνε από τα χέρια σας γυναίκες οι οποίες έχουν την αγωνία. Έχουν την αγωνία εκείνη την ώρα. Φαντάζομαι ότι όταν κάνετε τον υπέρηχο, σας κοιτάζουν στα μάτια για να δουν αν δουν κάποια ανησυχία, κάποιο βλέμμα. Τι είναι εκείνο το οποίο ρωτάνε περισσότερο οι γυναίκες? Τι είναι εκείνο το οποίο σας προκαλεί και εσάς, αν θέλετε, εντύπωση που το ρωτούν οι γυναίκες? Ναι. Σε συνέχεια και του προηγούμενου ερωτήματος, οι γυναίκες διψάνε περισσότερο για ενημέρωση. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη σύγχυση για το πότε κάνουμε, ποια εξέταση κάνουμε, και διψάνε πραγματικά να μάθουν ποια είναι τελικά η αλήθεια. Ποιες είναι οι παγκόσμιες οδηγίες, ποιες είναι οι οδηγίες που θα πρέπει για να μην κάνουν κάποιο λάθος ίδιες, ενώ θα έχουν καλή θέληση να εξεταστούν, αλλά από κάπου να έχουν παραπληροφορηθεί. Έτσι λοιπόν το πρώτο που τους ενδιαφέρει είναι να έρθουν να πάρουν μια σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Όσον αφορά μετά την εξέταση, πραγματικά όλες, σε ό,τι εξέταση και να κάνουμε τέλος πάντων, όλοι αγωνιούμε για το αποτέλεσμα. Και οι εξεταζόμενοι, αλλά και ο εξεταστής και όλη η ομάδα, τέλος πάντων, αγωνιούμε και θέλουμε πάντοτε το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Γιατί φαντάζομαι και εσείς ως ομάδα, κυρία Ζαχαράκη, όταν υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε αυτές τις δράσεις οποίες κάνετε, νομίζω ότι είστε οι πρώτοι οι οποίοι νιώθετε άσχημα, και πάρα ο γιατρός και εσείς. Πολύ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο εκείνη την ώρα. Ειδικά όταν θα με φωνάξει μέσα ο γιατρός και θα μου πει, Λίτσα, κάτι συμβαίνει. Μιλήστε. Και πρέπει να μιλήσουμε στη γυναίκα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό και συνήθως μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία πολύ συχνά. Ναι, πολύ συχνά όμως ξαναλέμε ότι γίνεται για να γίνουν όλα καλά, ναι, να πάνε ναι, καλά ναι, ναι, ναι. Και να μην ευτυχώς υπάρχει... υπάρχει πολύ καλός τρόπος και έτσι μπορούν όλες οι γυναίκες να το ακούσουν εκείνη την ώρα που συμβαίνει χωρίς να τρομοκρατηθούν πάρα πολύ. Λόγω το έχω περάσει και εγώ και εκείνη την ώρα μπορούν να καταλάβουν ότι τους μιλάω πραγματικά και είναι αληθινά όλα αυτά που τους λέω. Βλέπω ότι είναι πολύ καλά ψυχολογικά εκείνη την ώρα και συνεχίζουν μετά και είμαστε πάντα δίπλα τους βέβαια. Το ξέρουμε αυτό και μπράβο σας, γιατί κάνετε πολύ σημαντική. Συνεχίζουμε μέχρι δουλειά να τελειώσει όλη η ιστορία τους. Κύριε Καραγιανακίδη, οι γυναίκες που μας ακούν τώρα, ποιες θα πρέπει να σηκωθούν άμεσα από τον καναπέ και να έρθουν το Σαββατοκύριακο ή να πάνε να κλείσουν ένα ραντεβού γενικά σε κάποιο λαθινό λόγο?
Όλες. Όλες. Μικρές, μεγάλες. Πέρυσι εγκαινιάσαμε και ένα καινούριο, μια καινούρια δράση. Ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε και σε σχολεία. Σε λύκεια, σε κορίτσια τρίτης λυκείου που είναι 17-18 χρονών, για να αρχίσουν να ενημερώνονται από τώρα. Δυστυχώς, οργανωμένη δομή μέσα στα σχολεία μας για να γίνεται αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και πέρυσι κάναμε ακόμα και αυτό. Νομίζω πως έτσι σιγά σιγά είναι αυτό που λέμε γενικότερα παιδεία. Έτσι. Χρειαζόμαστε παιδεία και στην πρόληψη της υγείας. Και θέλουμε να τις κινητοποιήσουμε όλες. Ναι. Δεν θα, όποια και να έρθει στην εκδήλωση, οποιαδήποτε εκδήλωση κάνουμε, καμία δεν θα διωχτεί. Είτε είναι 18 χρονών, είτε 108. Έτσι. Ναι, δεν υπάρχουν ηλικίες για εμάς. Από 18 μέχρι 108, λοιπόν. Ναι. Κρατάμε αυτό το μήνυμα. Ναι. Σαββατοκύριακο στην Πλατεία Ελευθερίας, τόσο με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τον προληπτικό έλεγχο και υπέρηχο. Εδώ είναι ο γιατρός, εδώ είναι και οι άνθρωποι του Σωματείου Στόχος για να σας εξηγήσουν πράγματα. Περάστε ακόμα και αν θέλετε να κάνετε μία απλή ερώτηση. Αν κάτι σας ανησυχεί, αν κάτι σκέπτεστε, ρωτήστε. Πόσο μάλλον φυσικά καλύτερο είναι να πάρετε ένα χαρτάκι προτεραιότητας που λέμε, να περιμένετε λιγάκι, να εξεταστείτε και να δείτε πώς πάει αυτό το θέμα. Δεν είναι ταμπού, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κοιτάζουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ πολύ. Και ευχόμαστε έστω και έναν άνθρωπο να καταφέραμε να πείσουμε σήμερα, έτσι, μια γυναίκα να έρθει να εξεταστεί. Αυτό είναι κέρδος. Ευχαριστούμε πολύ πολύ.